Summer. Free Fall. Το Free Fall δίνει ρυθμό σε όλη την πόλη. Είναι από τον Αντένα ότι η Μαρία Μπεκατόρου είναι εδώ στην παρέα του Free Fall, ενώ ο Δημήτρης Ταρόβας δεν είναι. Μαρία! Ναι! Παιδί μου, τι κάνεις! Τρώω φυσικά! Καλή όρεξη! Καλησπέρα, καλώς ήρθες! Από αλλού τα περιμέναμε! Άλλο περιμέναμε να δούμε! Να τρώει! Εγώ από την Αθήνα όμως είμαι εκεί! Είσαι εδώ, παιδί μου, μπράβο! Δεν μου λες. Γιατί είναι η τεχνολογία, πρώτη φορά το κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Αλήθεια? Αμέ! Είναι η πρώτη σύνδεση Skype που κάνει η Μαρία Μπεκατόρου. Όχι, δεν την έκανα μόνη μου, ήρθα σε σπίτι φίλου μου για να την κάνω. Μα το ξέρω, μα το ξέρω και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθεια των Αντένα. Πώς θα περνάς, ναι, παιδί μου, στο καινούργιο σου κανάλι? Πάρα πολύ ωραία, τέλεια. Γελάμε πολύ, περνάμε ωραία, πολύ. Μετά από τόσα χρόνια που άφησες το τηλεάστη, πήγες σε άλλο κανάλι. Πώς είναι αυτή η μεταγραφή, ο Καρατζαφέρης, πώς το πήρε καταρχήν? Δεν είδες τι είπε ο Καρατζαφέρης χθες στην εκπομπή? Δεν την είδα χθες, συγγνώμη. Είδα είπε εγώ. Είπε ο Καρατζαφέρης. Ήσασταν τέλειοι, παιδιά. Ήμασταν πολύ καλοί χθες. Ήταν αγαπημένη μου εκπομπή εμένα χθες, γιατί ήταν ο Καρατζαφέρης, ο Γιώργος Καρατζαφέρης καλεσμένος. Αλλά τέλος πάντων είπε ότι χρόνια και έτσι είναι. Μου έλεγε να πάω αλλού να ανοίξω τα φτερά μου, αλλά εγώ δεν έφευγα. Σαν τον Παγανά που λέει εμένα εδώ διάφορα, αλλά τίποτα. Εμείς εκεί, κολλημένοι. Δεν μου λες, πόσα χρόνια είσαι στο τηλεάστη? 20. Πόσο είμαι εγώ? 20. Και πώς είναι η σχέση σου με τον Δημήτρη Σταρόβα? Γιατί μάθαμε ότι λίγο πριν ξεκινήσετε την εκπομπή, κάτι έγινε μεταξύ σας. Ξύλο, ναι, πολύ ξύλο. Έπαιξαν μπουνιές, Μαρία. Ναι, πολλές. Και πού? Τις περισσότερες έριξα εγώ, από ό,τι καταλαβαίνεις. Λόγω όγκου και κέρδισα κιόλα. Γιατί με τον Δημήτρη Σταρόβα να παίξει μπουνιές και μην παίξει με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου? Μα αφού με τον Δημήτρη Σταρόβα τους άρεσε να μας φανταστούν να παίζουμε μπουνιές, να τους χαλάσουμε το χατήρι. Περίμενε τώρα, γιατί θα έχω Σταρόβα σε πολύ πολύ λίγο εδώ. Ο οποίος δεν ξέρω πόσο συνεπής είναι στα γυρίσματα που κάνετε στα. Πώς την είπατε την εκπομπή στον Αντένα? Τα Καρντάσιανς. Ποιος το σκέφτηκε αυτόν τον τίτλο? Ο Γρηγόρης μας. Ο Αρναούτογλου, Μπράβο, ναι. Γρηγόρη Αρναούτογλου, έχεις πολύ μεγάλη φαντασία. Μπράβο! Και πώς του ήρθε αυτό? Πώς του ήρθαν τα Καρντάσια? Ναι, πώς ήρθες εκεί πάνω, από το Καρντάσι. Εσύ από πού είσαι? Από τον αδερφό, δεν είναι? Έτσι μου είπε ο Γρηγόρης, ότι είναι μια πολύ σπουδαία λέξη αυτή να την πεις σε ένα φίλο. Της Μαρία, σωστά. Παλαιότερα. Περίμενε λίγο, θα πούμε γι' αυτό, αλλά θέλω λίγο. Εσύ είσαι Καρντάσι τώρα? Εγώ είμαι Κεφαλονίτισσα. Κεφαλονίτισσα. Λοιπόν, σημειώνω λίγο στα πρακτικά. Με την κούλα. Να σημειώσω και τα φρυφολάκια. Ότι τα Καρντάσια ή Καρντάσιανς είναι η ιδέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Έτσι, σημειώστε το παρακαλώ. Μπράβο, Γρηγόρη μου. Πες μου τώρα. Περίμενε. Μαρία. Σταρόβα. Ναι. Καλά, ρε Μίτσο. Εντάξει. Καλά, ρε Μίτσο. Ρε Σιμίτσο, τι πάθαμε σήμερα? Τι να κάνω, ρε παιδιά, τι να κάνω? Τι έγινε, στο υπέχοδε. Τι έγινε, ρε Δημήτρη Σταρόβα? Δεν φτάνει που καθυστέρησα να φύγω. Ναι. Αλλά τα είχα κανονίσει όλα, ρε παιδί μου, εντάξει, τα προλάβαινα. Ναι. Κάτσε να σταματήσω εδώ στο πάρκινγκ. Πού είσαι, σε ποιο πάρκινγκ είσαι τώρα? Μετά τη Λάρισα λίγο. Μα είσαι. Α, πολύ. Εντάξει, σε μια μισή ώρα θα είσαι. Θα είσαι στην εκπομπή, μην αγχώνεσαι, έχουμε δρόμο ακόμα. Τι να κάνω, καψερή. Είχε μια παράκαμψη, παιδιά. Ναι. Δηλαδή πρέπει να το ψάξουμε αυτό. Ποιο το σκέφτηκε, ποιο μπαγκάζα το σκέφτηκε? Λίγο μετά τα καμένα βούρλα πριν τη Λαμία. Ναι. Μου το λέει στα δύο, δεν έχει μια παράκαμψη μικρή παρακάτω. Ναι. Λέω μικρή, εντάξει. Είμαι την αξιόρια, κάθε αυτά δηλαδή μου 7.30-8 παρά. Ναι. Και δαχόμουν να κάνω 9 και όπως είχαμε συνεννοηθεί. Είχαμε πει να κάνω ένα στο στούντιο. Απαπάτε με αυτό. Ναι, και κάναμε μια διαδρομή μέσα από κάτι χωριά, κάτι κοτέτσια, μάζεψα αυγά. Δηλαδή, όποιοι κατεβαίνουν τώρα στην Αθήνα οδικώς ή όποιοι ανεβαίνουν για Θεσσαλονίκη οδικώς, ταλαιπωρούνται εκεί στη Λαμία. Δεν ξέρω στην κάθοδο τι γίνεται. Στην άνοδο. Φαντάζομαι το ίδιο. Μάλιστα. Στην άνοδο από Αθήνα προς εδώ είναι ότι κάναμε μια παράκαμψη. Φτάσαμε μέχρι τα Λουτρά της Υπάτης. Περάσαμε μέσα από κάτι χωριά. Μαρία, να το πιστέψω. Ναι, σαν να είναι όλη η εθνική στο. Να περνάει από την Ανοπόλη, ας πούμε, ένα πράγμα. Από την Ανοπόλη. Μαρία, λες. Δεν μου λες, μα. Την Μπεκατόρου, την έχω απέναντι. Μαρία, να το πιστέψω. Αλήθεια, το... Είναι καλή, είμαι εγώ εδώ πέρα, ξέρεις τι ιστορία έχω κάνει για να σου κάνω την έκπληξη. Πού είναι, δεν το ακούω το κορίτσι μου. Μίλα και δυνατά. Εδώ είμαι, Δημήτρη μου. Έχω κάνει ολόκληρη ιστορία για να σου κάνω την έκπληξη. Τι είπε? Σου είχε κάνει ολόκληρη ιστορία για να κάνει την έκπληξη. Έχουμε αναστατώσει όλο τον Αντένα για να είναι υπεκατόρ μαζί μας. Ναι, και ο Σταρόβας που τον είχαμε δεδομένο έχει καθίσει στην εθνική οδό, ρε παιδιά.
Πες του τι είπες στο σπίτι φίλου μου για να είμαι στο Skype. Είναι, άκουσε Δημήτρη, επειδή σας βλέπω πολύ αγκαλίτσες και φυλάκια εκεί στα Καρντάσια. Ένα τίτλο του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Να ξέρεις ότι είναι σε ένα σπίτι αυτή τη στιγμή η Μαρία Πεκατόρου. Σε σπίτι φίλου για να βγει σε σύνδεση Skype. Εγώ τη βλέπω τη Μαρία, είναι ξανθιά. Φοράει, για δω τη φοράς μαράκι, μαύρο μπλουζάκι. Μαύρο μπλουζάκι, άσπρο μπλουζάκι. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Πολύ ωραία. Άσπρο μπλουζάκι. Παοξίδικο μπλουζάκι. Τι φόρμα μου φοράω, τι φόρμα μου. Βαμμένη κούκλα, θεά. Είναι γλυκιά και όμορφη. Είναι παιδί μου, αυτή είναι. Αλλά το σταρόβο. Τότε είναι η Μαρία. Το σταρόβο δεν το βλέπουμε. Λοιπόν, μια και σα έχω και του δύο παιδιά. Πότε έπεσε η ιδέα στο τραπέζι για να κάνετε αυτή την εκπομπή, Δημήτρη. Αυτό του Γρηγόρη. Πότε είναι δηλαδή, χρονικά πάνω κάτω. Ορίστε. Χρονικά θυμάστε, καλοκαιράκι ήτανε. Όχι, όχι. Καλά, με τον Γρηγόρη έχουμε πει πολλές φορές να κάναμε κάτι μαζί. Ναι. Και το είχαμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Αλλά τώρα προέκυψε η φάση και είναι και το μαράκι, οπότε. Και κάνα μήνα πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Μάλιστα. Λοιπόν, μην κλείσει την τηλεφωνική γραμμή, αγαπητέ Σταρόβα, γιατί θα σε έχω 20 λεπτά στο τηλέφωνο τώρα. Μαρία, καταλαβαίνει τι γίνεται όταν είναι ζωντανή η εκπομπή. Μην κλείσει, Μαρία. Πού να πάω? Κάτσε εκεί που είσαι, παιδί μου, για να δουν και οι Θεσσαλονικοί να καταλάβουν ποια είναι τα Καρντάσια του Αντένα. Παρακαλώ, πάμε λίγο να δούμε το τρέιλερ που είχατε κάνει και θα το σχολιάσουμε μαζί. Φύγαμε. Ναι, ναι. Έτσι. Πάλι free fall. Ξέρετε, όταν συμβαίνουν μερικά πράγματα ζωντανά στη μια ζωντανή εκπομπή Δημήτρη Σταρόβα, πολλοί τηλεθεατές μπορεί να πούνε, έλα μωρέ μάτζιο τώρα, μας είπε ότι θα είναι ο Σταρόβας εκεί και καλά πρόλογος και τα λοιπά. Ξέρεις τι, Κώστα, είναι σήμερα από 20 μέρα αποταμίευσης και είπε να κερδίσει λίγο χρόνο. Για πες, Δημήτρη, τι είπες. Λέω ότι θα επανορθώσω, ρε παιδί, θα βρούμε έναν τρόπο. Θα το βρούμε τον τρόπο. Θα δω μια φορά να μαγειρέψω κάτι. Άρε, Σταρόβα, και ξέρεις τώρα τι γίνεται. Εμείς είχαμε ετοιμάσει εδώ πέρα μια απίστευτη πιατέλα. Γιατί σου είπα. Τι σου είπα το πρωί, τι σου είπα στο τηλέφωνο όταν οδηγείς, όταν οδηγούσες, που σου έλεγα να μην φας, να μην κάνεις καμιά στάση. Να μην φάω, ναι. Καλά, κοίταξε, δεν είμαι του φαγητού, γι' αυτό και διατηρούμε. Θέλει θυσίες το η κορμοστασιά αυτή. Θέλει θυσίες, η αλήθεια είναι. Και έλεγα Πεκατόρου στο Σταρόβα, μη φας καθόλου τη διάρκεια του ταξιδιού. Γιατί... Ναι, και σώθηκε, άκουσε. Ναι, γι' αυτό άργησε. Μάλλον σταμάτησε στα καμπάνια. Η Μαρία δεν με αφήνει από αγάπη, με μαλώνει όλο. Δεν μ' αρέσει να κάνω. Εντάξει. Εγώ τον προσέχω πάρα πολύ τον Δημήτρη. Ναι. Εμείς του φέραμε. Δεν θέλω να παχύνει άλλο. Εμείς μαράκι φέραμε και συγκεκριμένα ο Παναγιώτης ο Σολομονίδης, ο φίλος σου Δημήτρη Σταρόβα, μας έφερε μια πιατέλα εδώ με. Πίτα γύρω με τζατζίκι, με μπιφτέκια, με τα πάντα. Και με σουβλάκια. Κάτι δεν με στις 12 την εκπομπή να έρθω. θα κρατήσουμε όσο μπορούμε. Και δεν μου λες, Σταρόβα, πότε ανέβηκες τελευταία φορά σε ζυγαριά. Μην απαντήσεις. Δεν ξέρω, πολύ καιρό. Δηλαδή, θυμάσαι κάτι χαρακτηριστικό που είχε γίνει με καμιά ζυγαριά όταν σε αντιμετώπισε κατάματα. Έσπασε. Ναι, που έσπασε. Μου βγήκε ένα χαρτάκι ένας-ένας. Το γνωστό το έχω πει. Αλήθεια, για ξαναπες. Για πες το λίγο, σε παρακαλώ. Μου βγήκε ένα χαρτάκι, λέω, που έλεγε παρακαλώ ένας-ένας. Πού έγινε αυτό, μπήκε σε ζυγαριά και σου βγάλε χαρτάκι. Το είχα πει, μωρέ. Ένα αστείο που είχε γίνει στον Ηρωκλή μας στο Λονδίνο και ανέβηκε στη Γερμανία, μάλλον. Mm-hmm. Και ανέβηκε σε μια ζυγαριά που μετρούσε και βγήκε ένα χαρτάκι που λέει τι γράφει. Και λέω, δεν το πιστεύεις, παρακαλώ, ένας-ένας. Απίστευτο. Μάλιστα. Μαρία, δεν πιστεύω να κοιμηθείς τώρα να σε πάρει ύπνος. Γιατί, επειδή κάνω έτσι για να ακούω. Ναι, τι θέλεις να ρωτήσεις, λοιπόν, Κωνσταντίνο. Μαρία, μ' ακούς. Σ' ακούει, ναι. Ναι. Επειδή λέμε για όλα αυτά, σου έχω μια έκπληξη στο επόμενο γύρισμα, θα το δεις εκεί. Σχετικό με αυτά που λέμε. Να προετοιμαστείς, ναι, αγάπη μου. Γλυκούλη μου. Καλά, ρε παιδιά, για μας δεν θα πείτε τίποτα στα Καρντάσια. Δεν θα πεις ένα συγγνώμη στα φρυφολάκια, ρε Δημήτρη Σταρόβα, στο επόμενο γύρισμα που περιμένουν να σε δούνε. Εντάξει, κάνε μια λίστα με ατάκες που θέλεις και θα τις κάνουμε. Λοιπόν, απλά θα πεις...